Φίλοι και φίλες, γεια σας! Αν και αυτό είναι το δεύτερο unboxing βίντεο που κάνω, σήμερα στην ουσία εγκαινιάζουμε μια καινούργια ενότητα αυτού του καναλιού, που όπως προφανώς και καταλάβατε από το όνομα, έχει σχέση με το αγαπημένο μου θέμα, την τεχνολογία. Θα περιλαμβάνει unboxing, αλλά και γνώμες για διάφορα gadget που χρησιμοποιώ, από τη σκοπιά όχι ενός ειδικού βέβαια, αλλά ενός απλού καταναλωτή όπως είναι και ο καθένας από εσάς. Τεχνολογήσιους λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε! Σήμερα έχουμε μπροστά μας το Huawei Y6 του 2017. Είναι ένα low-end μοντέλο της Huawei, φετινό, 4G. Το αγόρασα για δεύτερη συσκευή. Είναι ο λόγος που νομίζω που θα το αγοράσουν και όλοι οι υπόλοιποι, εκτός και αν δεν έχουν πολλές απαιτήσεις. Το βασικό μου κινητό είναι ένα Redmi Note 4, όπως έχουμε πει, με ήλιο. Όχι από το Snapdragon, αλλά είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Λοιπόν, αυτό το Huawei είπαμε, είναι για δεύτερο κινητό. Βλέπουμε εδώ τα περιεχόμενα της συσκευασίας, συσκευή, ο φορτιστής, το USB καλώδιο και ένας οδηγός γρήγορης έναρξης. Η τιμή του είναι στα 129 ευρώ από μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Εδώ έχουμε τα email της συσκευής. Το μοντέλο είναι, το χρώμα είναι το ανοιχτό γκρι. Βγαίνει και σε άσπρο και σε χρυσαφή. Αν περιμένετε να βρείτε το άσπρο και το χρυσαφή σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, θα ψάχνετε πολύ καιρό μάλλον. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά της 3000 mAh μπαταρία, 13 MP η κύρια κάμερα και με auto focus και dual LED και 5 MP η selfie κάμερα που έχει και flash. Ακούτε, όσοι ενδιαφέρεστε για selfie, έχει και flash. Και έχουμε 2 GB RAM και 16 GB εσωτερική μνήμη που επεκτείνεται μέχρι τα 128 GB με κάρτα micro SD. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτάκι. Το πορτοκαλοκόκκινο. Έχει τη συσκευή μας, που θα αφήσουμε στην άκρη να τη δούμε σε λίγο. Η συσκευή είναι εξ ολοκλήρου πλαστικό, μην περιμένετε μέταλλο και τέτοια στην τιμή αυτή, αλλά θα είναι αρκετά όμορφη πιστεύω. Θα δούμε. Ανοίξουμε και το κουτάκι. Έχουμε μέσα τα εγχειρίδια χρήσης, την κάρτα εγγύησης, το εγχειρίδιο είναι λίγο μεγαλούτσικο, καλά είναι, τα διαβάζουμε βασικά, αλλά εντάξει, το φορτιστή κλασικά, δεν είναι γρήγορης φόρτισης, εννοείται, δεν υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση το κινητό, αυτό θα έλειπε. Κάτω επίσης ένα καλώδιο USB για το φορτιστή μας, σε άσπρο χρώμα και τα δύο. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Πολύ απλά πράγματα. Κάτι άλλο δεν έχει μέσα στο κουτάκι. Θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν είχε. Άλλωστε, low-end κινητό είναι, δεν είναι Kinder έκπληξη. Και πάμε να δούμε τη συσκευή. Η συσκευή μας είναι αυτή. Όπως είπα, τη βρήκα σε ασημή, σκούρο. Είναι αυτό. Μοιάζει με μεταλλικό, αλλά δεν είναι. Εντάξει, εννοείται. Έχει ένα ωραίο grip πίσω. Το λογότυπο της Huawei, την κύρια κάμερα των 13 MP, όπως είπαμε, με dual LED flash. Μπροστά έχει πάλι κάμερα 5 MP με flash. Δεξιά το κουμπί ενεργοποίησης και το volume rocker. Επάνω είσαι το jack των ακουστικών. Δεν έχει ακουστικά μέσα μόνο. Κάτω το ηχείο και η micro USB θύρα για τη φόρτιση. Αυτό θα ανακαλύψουμε σε λίγο τι είναι. Πάμε να το μπουτάρουμε. Το έχω ήδη μπουτάρει. Έχω σεντάρει μέσα email, λογαριασμούς και τέτοια, για να μπορέσουμε να το δούμε καλύτερα. Λοιπόν, ανοίγοντας βλέπουμε το λογότυπο της Huawei, powered by Android, ό,τι γράφουν όλα δηλαδή. Δεν αργεί να μπουτάρει από ό,τι θυμάμαι. Είναι, είπαμε, 2 GB, 16 GB εσωτερικού χώρου. Έχει τον επεξεργαστή MediaTek MT6737TAF. Είναι τετραπύρνος, το 1,4 GHz. Η GPU του είναι η Mali TAF720MP2. Άνοιξε. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα της Huawei. Έχει Android 6 Marshmallow και με το που το άνοιξα πήρε και μια αναβάθμιση 200 MB περίπου, εχθές το βράδυ. Η μπαταρία του, όπως είπαμε, είναι στα 3000 mAh,
Έχει GPS, με GPS και GLONASS. Έχει NFC, λένε τα specifications, θα το δούμε. Έχει FM ραδιόφωνο, για όσους ενδιαφέρονται. Bluetooth 4 και έχει και LED-άκι ειδοποιήσεων πάνω αριστερά, που είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, οι διαστάσεις του τώρα είναι 143,8 επί 7,2 πάχος επί 8,4 πλάτος. Η οθόνη του είναι IPS LCD, 16 εκατομμύρια χρώματα, 720 επί 1280p, είναι 5 inch on με 66,6 screen to body ratio. Έχει EMUI 4,1, Android 6 δηλαδή. Αυτά, να δούμε και πώς είναι μέσα. Έχει προεγκατεστημένο το Facebook, όπως βλέπουμε, και το Instagram, καλά φυσικά Play Store. Έχει αρκετές εφαρμογές της Huawei. Θέματα για να διαλέξεις, διαχείριση συσκευής, που μπορείς να κάνεις βελτιστοποίηση συστήματος, να δεις την μπαταρία, να σβήσεις τη μνήμη, τα περιτά αρχεία. Έχει τις εφαρμογές της Google, όλες. Επάνω μου αρέσει η μπάρα ειδοποιήσεων. Η πρώτη σελίδα είναι αυτή που σου δείχνει τις ειδοποιήσεις και μετά, σέρνοντας δεξιά, πας στις συντομεύσεις. Το Wi-Fi, το Bluetooth και εντάξει, μπορείς να το παραμετροποιήσεις. Αυτό να βάλεις όποιες θέλεις. Πάμε στις ρυθμίσεις να δούμε. Βλέπουμε ότι έχει έκδοση Android 6, 2 GB RAM, ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου που απομένει είναι 17,91 GB από τα 16, ανάλυση 720 είπαμε, επίπεδο ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας είναι του Ιουλίου του 2017. Αν κάνουμε και ενημέρωση λογισμικού, λογικά δεν θα μου βγάλει κάτι γιατί έκανε χθες το βράδυ. Δεν υπάρχουν ενημερώσεις. Εντάξει, λογικό είναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Να δούμε την οθόνη του λίγο. Για τα λεφτά του είναι μια χαρά. Ωραία τα χρώματά του. Η αυτόματη φωτεινότητα δουλεύει καλά από ό,τι έχω δει. Του έχω τρέξει και ένα αντούτου. Έβγαλε γύρω στις 35.000 και ένα Geekbench που έχει βγάλει 675 στο single core και 1895 στο multi core. Όσοι ενδιαφέρονται και γι' αυτά, ας το ξέρουν. Η μπαταρία του από το λίγο που το έχω χρησιμοποιήσει φαίνεται αρκετά καλή. Εντάξει, δεν έχει και μεγάλες απαιτήσεις ο επεξεργαστής. Η οθόνη του είναι πεντάρα μικρή, οπότε λογικά μια μισή μέρα πρέπει να τη βγάζει από ό,τι υπολογίζω. Γιατί εμένα με καίει αρκετά το θέμα της μπαταρίας. Η κάμερά του τώρα. Η κάμερά του καλή είναι και την τιμή του αρκετά καλή μπορώ να πω. Και το focus αρκετά γρήγορο για την τιμή του πάντα, έτσι. Είναι αρκετά καλή. Εντάξει, δεν μπορούμε να ζητάμε και πάρα πολλά, δεν είναι και S8. Κάτι άλλο, τι άλλο να πούμε. Είπαμε, έχει Android 6, τώρα αν θα πάρει αναβάθμιση, χλωμό το βλέπω. Αλλά όσοι το θέλουν για δεύτερο κινητό ή δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, είναι μια χαρά. Τις εφαρμογές τις ενημερώνει σχετικά γρήγορα. Να κατεβάσουμε και μια εφαρμογή να δούμε πόσο γρήγορα την κατεβάζει. Ας κατεβάσουμε. Να κατεβάσουμε το Power Director που χρησιμοποιώ για τα βιντεάκια μου. Για να δούμε. Εντάξει. Είπαμε για την τιμή του. Μια χαρά τα πάει πιστεύω. Η οθόνη του είναι αρκετά καλή. Είπαμε η φωτεινότητά του αρκετά καλή. Βλέπετε δεν έχει πέσει ακόμα το 100%. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή το Redmi Note 4 που έχω θα έχει πέσει ήδη στο 99% από το πρώτο λεπτό. Αυτό αντέχει ακόμα. Το scrolling του δεν είναι και τόσο fluid, αλλά εντάξει. Έχει εφαρμογή για τη μουσική. Σε κάθε εφαρμογή μου ζητάει να δώσω δικαιώματα να την ενεργοποιήσω.
μπορείς να κάνεις και το λογαριασμό της Huawei, αλλά εγώ δεν το έχω κάνει. Το ρολόι του έχει file manager. Μου αρέσει το interface του γενικά. Δεν είναι άσχημο, δεν έχει σιρτάρι εφαρμογών. Οι εφαρμογές είναι όλες στην κεντρική οθόνη που τη βλέπουμε, σε στυλ iOS. Έχει κατεβάσει ήδη την εφαρμογή. Το κουμπάκι στο πλάι είναι το κουμπί των έξυπνων επιλογών. Αν πάμε ρυθμίσεις, το βρήκα μόλις τώρα. Έξυπνη βοήθεια, βλέπουμε κουμπί πολλαπλών χρήσεων. Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε, να ανοίγει μια εφαρμογή που θέλουμε εμείς. Αν το πατήσεις μία φορά για παράδειγμα, αν το πατήσεις δύο φορές τι εφαρμογή να σου βγάζει, αν το πατήσεις παρατεταμένα, εδώ για παράδειγμα στο πατήστε παρατεταμένα έχει ήδη το ενεργοποιημένο τη Google. Οπότε αν το πατήσουμε παρατεταμένα ανοίγει κατευθείαν η εφαρμογή της Google. NFC είπαμε έχει. Επίσης έχει στην έξυπνη βοήθεια και το αιωρούμενο κουμπί, που είναι ένα κουμπάκι το οποίο βγαίνει στην οθόνη και μπορείς να κλειδώσεις το κινητό, να δεις τις πρόσφατες εφαρμογές σου. Εμένα δεν με βοηθάει προσωπικά, θα το ενεργοποιήσω, αλλά σε κάποιους μπορεί να φανεί χρήσιμο. Από την εφαρμογή θέματα μπορείς να διαλέξεις προφανώς θέματα, εδώ βλέπω έχει μόνο ένα. Αν πατήσεις προσαρμογή μπορείς να παραμετροποιήσεις το κλείδωμα αρχικής οθόνης, τα εικονίδια, από ό,τι βλέπω, αλλά έχει μόνο μία επιλογή. Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω, θα το ψάξω λεπτομερώς. Αυτό που μου βολεύει εμένα στις συσκευές είναι η διαχείριση που έχει και το Xiaomi. Η βελτιστοποίηση συστήματος, η καθάριση μνήμης κτλ. Δεν ξέρω το αν κάνει δουλειά, αλλά εγώ στο Xiaomi το χρησιμοποιώ. Ορίστε, σου βγάζει καθάριση 35,16 MB. Πάντως για την τιμή του, εντάξει, είναι αρκετά καλό μπορώ να πω. Τώρα στην πορεία, αν θα έχει αντοχή, δεν το ξέρουμε αυτό, θα δείξει. Είναι ένα 5-inch κινητό για βασικούς χρήστες ή για χρήστες όπως είπαμε που το θέλουν για δεύτερο και δεν ξέρουν τι να διαλέξουν. Στην τιμή αυτή τώρα δεν παίζει και κάτι άλλο αξιόλογο, μόνο το Xiaomi, το Redmi 4α, το οποίο μπορεί να μην έχει και ελληνικά, αν δεν βρεις την κατάλληλη ROM. Οπότε προτίμησα αυτό που έχει και service Huawei εδώ στο κέντρο της Αθήνας, οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Αυτά λοιπόν για το Huawei Y6 2017. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια τέτοιου στυλ, αν σας ενδιαφέρει ένα κινητό, ένα gadget, οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τεχνολογία, stay tuned. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!